Η αντίδραση της Αμερικής στις προκλητικές ανακοινώσεις Ερντογάν ήταν σκληρή. Μιχάλη Ιγνατίου, ο γερουσιαστής Μενέντες, για μία ακόμη φορά δεν μάσησε τα λόγια του. Και το ερώτημα τώρα είναι αν πράγματι θα δούμε κυρώσεις. Λοιπόν, Μίνα, καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, αυτή η αντίδραση ήταν σκληρή. Άκουσα και άλλους χαρακτηρισμούς από την Ουάσιγκτον ότι ήταν μια άγρια αντίδραση των ΗΠΑ στις εξαγγελίες του, στις απαράδεκτες εξαγγελίες του Ταγίπ Ερντογάν για τα Βαρόσια. Ιδιαίτερα έντονη η δημόσια δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών Άντωνι Πλίγκεν. Εμένα μου θυμίζουν οι Αμερικάνοι, να σου πω την αλήθεια, μήνα πληγωμένα θηρία. Προφανώς πίστευαν ότι ο Ερντογάν θα ικανοποιούσε το αίτημά τους να μην κάνει τις ανακοινώσεις για την αμόχωστο. Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή οι Αμερικανοί μετέφεραν το μήνυμα του Προέδρου Biden ότι δεν θέλουν ο Ερντογάν να πάει στην αμόχωστο, ναι, και δεν θέλουν να κάνει τις ανακοινώσεις που έκανε. Ο Ερντογάν, ναι, βεβαίως δεν πήγε στην αμόχωστο, δεν είχε και λόγο να πάει μήνα και έκανε τις ανακοινώσεις που δεν ήθελαν οι Αμερικανοί. Ναι. Τις έκανε στην αγκοινώση, σωστά. Λοιπόν, η ανακοινώση έφτασε σε εμάς τις πρωινές ώρες και μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εγγράφηκε και η καταδίκη της αυτής της ανακοινώσης που έκανε, υποτίθεται, ο κατοχικός της ηγέτης ο Τατάρ με τη συνένεση του Ερντογάν, ενώ βεβαίως με την εντολή του Ερντογάν. Ένα τμήμα των παρουσίων, όπως ξέρεις, στέθηκε από τον έλεγχο του κατοχικού καθεστώτος του ψευδοκράτους. Και ο κ. Μπλίγκεν είπε με ακρίβεια με αυτό που μεταδώσαμε στο δελτίο εχθές ότι αυτή η κίνηση είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Να θυμίσουμε ότι αυτά τα ψηφίσματα απαιτούν ρητά να διηγούνται τα Βαρόσια από τα Ηνωμένα Έθνη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και οι Τούρκοι δεν υλοποίησαν ποτέ αυτές τις αποφάσεις. Ο κύριος Πλίγκεν βεβαίως έκανε μια ανακοίνωση που πρέπει να πούμε ότι είναι πρωτόγνωρη για μας, διότι πάντα ο Συμβουλίας Ασφαλείας των ΗΠΑ όλα αυτά τα 17 χρόνια βρίσκαμε πάντα απέναντί μας τις ΗΠΑ, δυστυχώς, οι οποίες υποστήριζαν τους Τούρκους και τους Τουρκοκύπριους. Ναι. Ο κύριος Πλίγκεν λοιπόν ανακοινώνει ότι μαζί με άλλες χώρες, δεν αναφέρει, ομιλεί για εταίρους των ΗΠΑ, παραπέμπουν αυτή την υπόθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ. Και θα προτρέψουν μάλιστα μήνα για μια ισχυρή αντίδραση. Νομίζω ότι τα πράγματα τις επόμενες μέρες θα είναι σκληρά, διότι οπωσδήποτε θα απαντήσει ο Ερντογάν και οπωσδήποτε θα απαντήσει ο γερουσιαστής Μενέντες, ο οποίος δεν κρύβει τα λόγια του, όπως ξέρεις, και στην ουσία μας προετοίμασε για μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τουρκίας. Θα θυμίσουμε ότι πριν από την παράνομη επίσκεψη του Ερντογάν, ο κύριος Μενέντες και άλλοι 14 γερουσιαστές αυτό ακριβώς ζήτησαν. Έστειλαν επιστολή στον κύριο Biden, στον πρόεδρο Biden, και του είπαν ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Αν θες συγγνώμη μου και κλείνω, ο γερουσιαστής μας έχει στηθήσει να υλοποιεί όλα όσα λέει. Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Και εμείς πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο γερουσιαστής Μενέντες και η πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, Νάνση Πελόζη. And Erdogan's latest plan to develop the area fly in the face of everything the United Nations and the international community has tried to accomplish since the start of the occupation. It is a disgrace, and there needs to be consequences. We must redouble our efforts to end this unacceptable situation. We must also make very clear to President Erdogan that any attempt to resettle Varosha, which would be a gross violation of UN resolutions and international law, will be met with stiff U.S. sanctions. Turkey is strategically located, but that does not give them license to be abusive of the others in the region. So we are all Greeks.